ξέρουμε ότι είναι κακοδαιμονία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Κύριε Παπαδημούλη, σαφέστατα ότι όποιο αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, δεν πάμε έτσι, είναι κρατικοδίαιτη, είναι διορισμένη από τον αρχικό του κόμματο, ή πρέπει να τα αλλάξουμε το 2009. Έτσι, η δήλωση του κύριου Παπαδημούλη, ο οποίο ήταν από αυτού που ήταν διορισμένο. Ναι, ναι, όλοι διορισμένοι. Δεν ήταν διορισμένο. Διορισμένοι είναι όταν του επιβάλλει. Δεν ήταν διορισμένοι. Σα παρακαλώ τώρα. Ποιο μα παρακαλείτε. Επιτρέψτε μου. Πρώτον, είναι αδιανόητο, αδιανόητο για ευρωπαϊκή χώρα να αλλάζει το πολιτικό σύστημα, το εκλογικό σύστημα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Το εκλογικό σύστημα ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Το κάνετε για αποκλειστικά συγκυριακούς πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, αποκλειστικά, οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι σκέφτεστε, δηλαδή. Γιατί, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί, ας πούμε, γιατί ο κόσμος δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό τελείως. Γιατί το κάνουν αυτό. Μπορούμε να αλλάζουμε το εκλογικό σύστημα. Είναι θέμα κάθε εκλογή. Αυτό είναι μια πρακτική. Με συγχωρείτε. Δεν υπάρχουν καλά και κακά. Είναι το ίδιο σύστημα. Αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω. Εσείς βάζετε θέμα αρχών. Θέμα αρχών, βεβαίως. Το εκλογικό σύστημα. Εδώ και 30 χρόνια τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν κατά κανόνα ενέτασαν το εκλογικό σύστημα, τον τρόπο εκλογής, αλλάζοντας συνεχώς το εκλογικό σύστημα προκειμένου να ευθυγραμμίζεται. Αυτό είναι αδιανόητο, γιατί είναι μια θεσμική κατάσταση. Οι κανόνες, το εκλογικό νόμος, το εκλογικό σύστημα, μια θεσμική κατάσταση στην οποία πρέπει να προσαρμόζεται η πολιτική και η στρατηγική των κομμάτων και όχι το ανάποδο. Άρα εδώ γίνεται κάτι πρωτοφανές. Ένα σύστημα το οποίο δουλεύει, το πολιτικό μας σύστημα, στις ευρωεκλογές. Θα μπω μετά στο σταυρό σας εδώ. Για 30 τόσα χρόνια έρχονται ξαφνικά οι δύο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά αν η αλλαγή είναι καλή και δεν αλλοιώνει γιατί κάτι. Γιατί θα την υπερασπιστούν και στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ τώρα. Θα πρέπει να αποδεχτούμε να το θεσμό. Δεύτερο θέμα. Ενοχλεί, γιατί δεν το αφήνω το θέμα του αν οι εκλογές πρέπει να γίνονται με λίστα που επιλέγουν τα κόμματα και για τα οποία κρίνονται. Αφήνω τα περί αρχηγών, παρέες κτλ. Όλα αυτά. Τα περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν σταυρό, όπως ξέρετε. Όχι, οι μισές έχουν. Καλά, όλες οι μεγάλες δεν έχουν. Λοιπόν. Και οι μεγάλες έχουν καλά, και δεν έχουν. Εντάξει. Να λέμε πράγματα όπως είναι, όπως είναι. Ο σταυρός αποτελεί μία από τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος. Τις έχουμε. Και η παρεούλα των αρχηγών επίσης. Η παθογένεια του ελληνικού συστήματος που παράγει και αναπαράγει ένα σύστημα το οποίο εδράζεται σε πελατειακά συστήματα. Τελεία. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Σε όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού, άρα είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το μετριάσουμε, να το αλλάξουμε, να το δώσουμε μια θεσμική υπόσταση με λιγότερο βάρος στο σταυρό και περισσότερο βάρος στα κόμματα, την πολιτική τους και τα πρόσωπα που επιλέγουν. Αυτό δεν γίνεται, πάμε στο ανάποδο. Ακόμα και ο θύλακας που υπήρχε, όπου τα κόμματα κρινόντουσαν και για τις επιλογές τους και για τα πρόσωπα κτλ., μετατρέπεται σε ένα σύστημα σταυροδοσίας. Νομίζω ότι είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Έχω αδιανόητο πραγματικά. Κύριε Σταθάκη, μισό λεπτό. Γιατί. Να πάρουμε την περίπτωση Βουδούρη. Αφήστε.